στα χέρια των αδιάφθορων της Ελλάς. Βρίσκεται από τα ξημερώματα ένας αστυνομικός που, όπως θα μας πει η Μίνα Καραμίτρου, κατηγορείται πως έναντι αμοιβής Μίνα λειτουργούσε ως μπράβος και έκανε και εκβιασμούς. Και μάλιστα εισέπρατε 150 ευρώ την ημέρα, Εύα, για να πηγαίνει για λογαριασμό ενός ιδιώτη και να εισπράττει χρήματα τα οποία του χρωστούσαν. Ενώ προμηθευόταν και ποσότητες ναρκωτικών και για τον ίδιο αλλά και για άλλα άτομα. Είναι χαρακτηριστικά μάλιστα όσα κατέγραψαν οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας που τον είχαν βάλει εδώ και αρκετό καιρό στο στόχαστρο. Συγκεκριμένα υπάρχει μια συνομιλία στην οποία τον καθοδηγεί ο ιδιώτης που του δίνει τα 150 ευρώ την ημέρα, τι ακριβώς θα πρέπει να πει και ποιο θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Συγκεκριμένα λέει: θα πάρεις τηλέφωνο και θα πεις «Σε πήρε τηλέφωνο ο Γάμα και δεν απάντησες ότι του χρωστάς 19.000 ευρώ και ήρθε η ώρα να έχεις τα λεφτά. Όπως σου λέω θα του τα πεις». Ο αστυνομικός βέβαια συμφωνεί. «Ναι, εντάξει, έγινε». Για να του ξαναπεί πάλι ο άγνωστος: «Εάν δεν έχεις τα λεφτά, θα έρθουμε κάτω να τα πούμε». Και του ξαναλέει φυσικά καταφατικά ο αστυνομικός: «Ναι, έγινε». Όσον αφορά τώρα για τις ποσότητες των ναρκωτικών, να σας πω ότι ο ίδιος μιλούσε κωδικά, δηλαδή κάθε φορά που έπρεπε να πει κάτι για ποσότητα ναρκωτικών, χρησιμοποιούσε την κωδική φράση 3 λεπτά. Τώρα, έγινε όπως καταλαβαίνετε έρευνα, βρέθηκε πιστόλι γεμιστήρας και βρέθηκε επίσης και μία άγνωστη ουσία, η οποία μάλιστα φαίνεται να είναι εκρηκτική ύλη, έχει σταλεί στο χημείο, και επίσης βρέθηκε, Εύα, και ένας στρατιωτικός πυροδοτικός μηχανισμός. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ.